Γεια σας φίλοι μου, εύμορφος Κασινάκης εδώ από το home studio project Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, δημιουργική εβδομάδα γεμάτη μουσική Σήμερα θα μιλήσουμε για editing και πιο συγκεκριμένα πως μπορώ να κάνω editing σε lanes δηλαδή σε πολλά takes σε μια εχογράφηση, σε ένα κανάλι μετά από μια ε, παράκληση ενός φίλου του Χάρη που μου έγραψε πως μπορώ να κάνω editing σε lanes και ποια εργαλεία χρησιμοποιώ για να κάνω το κοινό σκόψε ράψε και να κάνουμε μετά copy paste κάποια σημεία που έχουμε επεξεργαστεί. Είναι εύκολο, πάμε να, το, να ξεκινήσουμε να τα δείξουμε όλα βήμα βήμα. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο Home Studio Project παρακαλώ κάντε και μπορείτε να Χτυπήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Εάν δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και σας αρέσει, μπορείτε να κάνετε ένα like. Βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο να αρχίζει να ανεβαίνει το κανάλι του Home Studio Project και να φαίνεται και στα προτινόμενα. Λοιπόν, έχουμε μια ηχογράφηση εδώ πέρα φωνής, την οποία έρχομαι εδώ πέρα και πατάω το Show Lanes, το και μου δείχνει τα takes. Εδώ εγώ έχω δύο takes της φωνής στο Cubase 5 ενεργοποιείται το lanes fixed που λέει και έτσι εδώ έχω δύο, όπως είπαμε, δύο takes. Τώρα, για να μπορώ να ακούω το κάθε ένα μέρος πηγαίνω εδώ πάνω στη γραμμή εργαλείων και διαλέγω αυτό εδώ το εργαλείο το που λέει comp που είναι στα χεράκι και έτσι μπορώ να, να ακούω το κάθε ένα μέρος πατώντας εδώ μου ενεργοποιεί το take μισό λεπτάκι να κολλήσω εγώ εδώ τα takes για να είναι όλα μαζί ωραία και ξαναπαίνω το χεράκι δηλαδή εγώ τώρα θέλω να ακούσω αυτό εδώ που είναι πιο έντονο το πορτοκαλί είναι, ακούω αυτό το take τώρα. Να Ωραία. Εάν κάνω, πατήσω εδώ με το χεράκι, βλέπετε ότι μου το κάνει mute και θα ακούσω το επάνω take. Να και έτσι μπορώ να κάνω ένα αλλάξ και να ακούω και τα δύο takes. Έτσι, το βλέπετε κιόλας. Αλλάζει και εδώ πάνω η κυματομορφή. Εάν το δείτε εδώ τώρα, α πούμε, αυτό εδώ, είναι αυτό εδώ το take. Εδώ. Αλλάζω και μου δείχνει και εδώ πέρα. Μου κάνει μια προεπισκόπηση έτσι σε πιο μεγάλη την κυματομορφή, ότι είναι αυτό το take. Τώρα, μπορώ επίσης, εάν έχω ενεργοποιημένο εδώ το snap, μπορώ να επιλέξω ένα σημείο, όπως βλέπετε εδώ, σε μέτρο, και να να ακούσω αυτό και εδώ ας πούμε ότι θέλω να ακούσω αυτό και έτσι μπορώ να βάλω να παίξω το κομμάτι πριν ξεκινήσει αντίο να πεις δηλαδή το πριν ξεκινήσεις αντίο να πεις το πήρε από εδώ τώρα εάν απενεργοποιήσω το snap μπορώ να το κάνω αντού μπορώ να επιλέγω σε όποιο σημείο, σε όποιο μέρος του μέτρου θέλω, δηλαδή μπορώ να πάρω αυτό το μέρος, μετά να πάρω αυτό ή μπορώ να κάνω αυτό, να, κάνω, να παίξω έτσι με, με μικρές φράσεις. Και θέλω να ακούω αυτό. Πριν να πεις. Πήρα, τώρα εδώ πέρα ακούστηκε έτσι μια παραμόρφωση γιατί κάτι δεν πήρα σωστά. Λοιπόν, αλλά είδατε ότι επέλεξα αυτό το σημείο, μετά πήρε εδώ και μετά πήρε αυτό. Άρα μπορώ χωρίς να κάνω κάποιο κόψιμο όπως μου ζήτησε ο φίλος ο Χάρης, χωρίς να κάνω κάποιο κόψιμο μπορώ να επιλέξω τα σημεία που θέλω να ακουστούν στην ηχογράφηση. Μετά βέβαια Ας πούμε ότι έχω επεξεργαστεί αυτήν εδώ τη φράση μέχρι εδώ. Μπορώ να πάω να πάρω το ψαλίδι και να έρθω και να κόψω εδώ. Και κόβω και τα δύο takes εδώ. Εάν θέλω παραδείγματος χάρη εγώ μετά αυτό εδώ το σημείο, να επιλέξω αυτό εδώ το σημείο. Μέχρι εδώ. Βλέπετε ότι έχει επιλέξει τα μέρη τα οποία έχω ενεργοποιήσει και μπορώ αυτά να, κάνω, να τα κάνω copy-paste και να τα πάω σε ένα άλλο μέρος της ηχογράφησης. Μπορεί να είναι το ρεφρέν του τραγούδιου. Μπορώ να πάρω αυτά εδώ λοιπόν τα σημεία όπως τα έχω επιλέξει να έρθω στο edit και να κάνω copy και να πάω πιο κάτω σε ένα σημείο ας πούμε της ηχογράφησης εδώ να φέρω τον κέρσορα και να πατήσω το Edit και να πατήσω το Paste. Και να τα μου τα έφερε εδώ τα σημεία. Επίσης μπορώ να χρησιμοποιήσω όπως βλέπετε το Copy της συντομεύσης Ctrl και C και Ctrl και V για το Copy Paste. Τα εργαλεία τα οποία δηλαδή χρησιμοποιώ για να κάνω το Copy Paste είναι αυτά κόβω τα σημεία που έχω επιλέξει και μετά απλώς κάνω copy-paste στο σημείο που θέλω να κάνω την επανάληψη αυτού του συγκεκριμένου μέρους που έχω επεξεργαστεί. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τα lanes μπορείτε να μου αφήσετε σχόλια από κάτω να μου πείτε πως κάνετε editing εσείς σε διάφορα takes εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο μπορεί να γράφετε ένα take ή μπορεί να χρησιμοποιείτε διαφορετικά κανάλια τα lanes είναι πολύ χρήσιμα γιατί μπορώ μέσα σε ένα κανάλι να κάνω πολλές ηχογραφήσεις ε, και να έχω τη δυνατότητα να επεξεργαστώ μετά όπως σας έδειξα όλα τα takes για να βγάλω ένα και καλό έχω ένα σχετικό βίντεο φαίνεται τώρα από πάνω που ε, επεξηγώ για το ε, lanes στο Cubase 5 αλλά επειδή ήθελα να το κάνω εδώ στο Cubase το 10.5 για να γιατί σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιείτε την πιο καινούρια έκδοση του Cubase περιμένω γενικότερα τα σχόλιά σας εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή εδώ στο Home Studio Project, παρακαλώ κάντε και μπορείτε να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κατευθείαν με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Έρχεται σε λίγες μέρες το Members Club, έχει καθυστερήσει λίγο, ξεκινάμε δυναμικά μια κοινότητα που θα κάνουμε κάθε μήνα διαφορετικά πράγματα. Θα κάνω βίντεο, θα ανεβάσω και εδώ στην κοινότητα στο YouTube Αναλυτικά για το Members Club Σας περιμένω όλους όσους θέλετε Να μπούμε δυναμικά μέσα στην παραγωγή Στη μίξη, στην ηχογράφηση Γενικότερα ε, στο Home Recording Θα κάνουμε κάθε μήνα καταπληκτικά πράγματα Ειλικρινά θα είναι Δεν μπορώ να το περιγράψω Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες σε πολύ λίγες μέρες Μπορείτε να πάτε στο Home Studio Project να κατεβάσετε τον οδηγό μου τα βασικά του Compression Είναι ένας συνοπτικός οδηγός για το πως λειτουργούν τα κουμπιά του Compressora Και μπορείτε να κατεβάσετε και το e-book ξεκίνησε να ηχογραφείς σήμερα Το οποίο είναι ένας απόλυτος οδηγός για το πως μπορείς να ξεκινήσεις ένα Home Studio Με τα απολύτως απαραίτητα ε... Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά και να δημιουργείτε πολύ μα πάρα πολύ μουσική. Να είστε καλά. Γεια σας.